Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Μαργαρίτα Υπουρνάρα από την Καθημερινή. Έχουμε τρεις εξαιρετικούς προσκεκλημένους, αλλά πριν τους παρουσιάσω, θα ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή. Είναι κρίμα που έφυγε η αγαπητή μας η κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί η εισαγωγή μου την αφορά. Σε μια συνέντευξη μου έλεγε ότι ήταν από τις νεότερες γυναίκες που είχαν διοριστεί νομάρχες στην Ελλάδα, το 1986. Και έπρεπε να πάει σε μια εκδήλωση. Επιχείρησε να μπει μέσα και δεν την άφηναν οι αστυνομικοί. Τους έλεγε «Είμαι νομάρχης Καστοριάς» και τις λέγανε «Φύγε από εδώ, παιδί μου». Δηλαδή... Οπότε νομίζω, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες στα δύο άλλα πάνελ, που ήταν έτσι για μένα επιβεβαιωτικά μια στάση που υπάρχει, είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούγονται και σημαντικό σε ένα συνέδριο σαν και αυτό των Δελφών, που μιλάμε για περίθαλψη, μιλάμε για τον πόλεμο, για τις διεθνείς σχέσεις, να μπαίνει μέσα και η κοινωνική ισότητα με την έννοια του να καταργήσουμε κάποια έμφυλα στερεότυπα. Έχουμε λοιπόν τρεις ανθρώπους μαζί μας, πολύ ξεχωριστούς, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για το πρακτικό σκέλος της υπόθεσης. Δηλαδή, όχι μόνο να λέμε διάφορα ευχολόγια ή να λέμε θεωρητικά πώς μπορεί να κινηθεί αυτό το πράγμα στη ζωή μας, αλλά άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει από το δικό τους μετερίζει ένα μικρό λιθαράκι στο να πάμε παρακάτω. Γιατί αυτά τα πράγματα χτίζονται σιγά-σιγά. Δηλαδή, δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να δούμε αλλαγές. Και όπως έλεγε η κυρία Βόζενμπεργκ πιο πριν, χρειάζεται να κάνουμε από πολλές διαφορετικές σκοπιές να κινηθούμε όλοι μαζί ώστε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα. Στο πάνελ μας τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την κυρία. Πάντα ξεκινάμε από τις κυρίες. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα να το πούμε, αλλά είναι θέμα ευγένειας. Ο κύριος της παρέας θα μας συγχωρήσει. Θα ξεκινήσω από την κυρία Μαριλένα Κουίδου, η οποία έχει ιδρύσει ένα καφέ, το Καφέ Φεμινίνο στη Νέα Ερυθρέα, για το οποίο θα μας μιλήσει αργότερα. Αλλά να σας πω ότι είναι πολλά χρόνια στον χώρο του καφέ, οικογενειακά, νομίζω. Θα μας πει και εκείνη λίγο την ιστορία της, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι CEO σε μια εταιρεία που λέγεται Κότεκο και επίσης είναι principal σε μια σχολή που λέγεται WHPC. Εγώ την έχω SPC, την έχω τελειώσει σε ό,τι αφορά το κρασί. Η κυρία Κουίδου έχω κάνει μαθήματα κρασιού. Η κυρία Κουίδου κάνει τα μαθήματα του καφέ. Όχι μόνο, δηλαδή οργανώνει όλο το πεδίο αυτό. Δίπλα της έχουμε την κυρία Νάνση Ζαχαριάδου, εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς. Εκεί και αν θα μιλήσουμε επί του πρακτέου, τι πρέπει να γίνει. Και εκπροσωπεί τον τομέα της τράπεζας που ασχολείται με τις πολιτιστικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες. Και φτάνουμε και στον κύριο της παρέας, τον κύριο Νικολετάκη, Γιώργος Νικολετάκης, ο οποίος έχει ιδρύσει από το 2015. Μου λέει, μην την πούμε startup, γιατί πια έχει πάρα πολύ κόσμο, 40 άτομα. Ναι, και έχουμε περάσει τις παιδικές ασθένειες. Αλλά μπορείτε να μας αποκαλείτε. Ας το πούμε startup για να συνεννοούμαστε με την έννοια του πώς ξεκίνησε, όχι το που βρίσκεται τώρα, έτσι. Η οποία λέγεται 100 Mentors και έχει να κάνει με την παροχή συμβουλών και καθοδήγησης από ανθρώπους ενός βεληνεκούς στα παιδεία τους προς μαθητές και ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους, την καριέρα τους, να μπουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό κτλ. Νομίζω η πρώτη ερώτηση είναι προφανής προς όλους σας. Θα κρατήσω την ίδια σειρά, έτσι ώστε να μην μπερδευόμαστε. Πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με την γυναική ενδυνάμωση στον τομέα της εργασίας, στον τομέα του επιχειρήν και στον τομέα της παιδείας, της μάθησης? Είναι ένα ζήτημα το οποίο το ακούσαμε πριν να αναφέρεται από όλα τα πάνελ. Και θα ήθελα τη δική σας άποψη, κυρία Κουίδου. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ θα εστιάσω λίγο περισσότερο στο κομμάτι του επιχειρήν, γιατί είναι και το κομμάτι στο οποίο δραστηριοποιούμε περισσότερο. Δυστυχώς τα νούμερα είναι απαγοητευτικά. Δηλαδή, οι Ελληνίδες επιχειρηματίες, δυστυχώς είναι μόνο το 25% των επιχειρήσεων που υπάρχουν, που δραστηριοποιούνται εκεί έξω στην ελληνική αγορά. Στο κομμάτι των startup ακόμα χειρότερα, είναι 2 στις 10. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι, σύμφωνα με έρευνες, μόνο 9% των γυναικών που έχουν επιχείρηση πιστεύουν ότι έχουν προοπτικές εξέλιξης. Θεωρώ ότι τα νούμερα μας αδικούν. Επίσης, οι επιχειρήσεις στις οποίες δραστηριοποιούνται οι γυναίκες, κατά κύριο λόγο είναι μικρές, δηλαδή έχουν τζίρους κάτω των 2 εκατομμυρίων,
βέβαια περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό, ή ακόμα πιο μικρές. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε πάνω σε αυτό. Τώρα, ένα από τα κομμάτια που βέβαια ένας λόγος πίσω από όλη αυτή την ανισότητα είναι και το έμφυλο χάσμα στη χρηματοδότηση. Έτσι, δηλαδή σε πρακτικό επίπεδο ένα μεγάλο κομμάτι είναι η ανασφάλεια των γυναικών να μπορέσουν να αντλήσουν κεφάλαια. Δεν είναι τυχαίο ότι πάλι από έρευνες το 62% των γυναικών έχουν χρηματοδοτήσει μόνες τους την επιχείρηση που ξεκίνησαν. Και μόνο 12% έχει αιτηθεί για κάποιο είδος χρηματοδότησης. Άρα υπάρχει ένα έμφυλο χάσμα, το οποίο είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο στη γεφύρωση του χάσματος της επιχειρηματικότητας. Και πάλι όμως, το θέμα είναι το εξής, ότι ποιοι είναι οι λόγοι που υπάρχει και αυτό το χάσμα στην χρηματοδότηση. Από τη μία, είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Δηλαδή, και έχουμε μειωμένη προσφορά από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τράπεζες. Βέβαια, εδώ πέρα έχουμε την Τράπεζα Πειραιώς, που έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα στην ανατροπή αυτών των αριθμών. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ λιγότερη προσφορά εκεί έξω, και από τα venture capital και από τα angel funding. Δηλαδή, σύμφωνα με μια τελευταία έρευνα του Central European Funding Report του 2021, από κάθε λίρα που χρηματοδοτούν τα venture capital, οι γυναικείες επιχειρήσεις παίρνουν μόνο μία πένα. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι τρομερά τα νούμερα. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Αλλά από την άλλη, τι αποκαλύπτεται από τις έρευνες, ότι είναι και πολύ μικρή ζήτηση. Δηλαδή, μόνο 25% των αιτήσεων προέρχονται από γυναικείες επιχειρήσεις. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή καταλαβαίνω ότι είσαστε από επιχειρηματική οικογένεια, πώς πήραν οι δικοί σας το γεγονός ότι κάνατε βήματα σε αυτό το τομέα. Σας καμάρωσαν, είπανε, μήπως να το ξανασκεφτείς, μήπως να κάνεις μια άλλη δουλειά, μήπως να πάρεις ένα άλλο πτυχίο και να πας να κάνεις οτιδήποτε. Δηλαδή, πώς σας αντιμετώπισαν εσάς στη δική σας οικογένεια? Ευτυχώς προέρχομαι από μια οικογένεια που δεν υπήρχε διάκριση. Αλλά βέβαια ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα, γιατί ο χώρος του καφέ είναι ένας πολύ hardcore εμπορικός χώρος, ανδροκρατούμενος. Οπότε ήταν πολύ πολύ δύσκολο για μένα να μπορέσω να σταθώ και να το φέρω και στα μέτρα μου, δηλαδή και στο δικό μου χαρακτήρα. Γιατί τα πρότυπα σίγουρα ήταν πολύ περισσότερο σχετίζονταν με ανταγωνισμό, με στιγμή διαπραγμάτευση, με την καλύτερη δυνατή τιμή, το οποίο πολλές φορές ήταν πολύ πιο σημαντικό από το να κρατήσεις τις διαπροσωπικές σχέσεις. Για το δικό μου χαρακτήρα αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Εξού και έχω ευχαριστηθεί την πορεία μέσα σε όλο αυτό, γιατί κάποια πράγματα πολύ συμβολικά ήρθαν στη ζωή μου και μπορούσα και βρήκα έναν άλλο δρόμο να μπορέσω μέσα σε αυτό το κλάδο να βγάλω και ένα κομμάτι του δικού μου χαρακτήρα που συνδέεται περισσότερο με, με τα πιο κοινωνικά, τέλος πάντων. Τα ζητήματα για τα οποία θα μας πείτε αργότερα, γιατί έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να μιλήσω τώρα με την κυρία Ζαχαριάδου, η οποία επίσης προέρχεται από έναν, θα έλεγα, ανδροκρατούμενο χώρο, γιατί δεν βλέπουμε εύκολα. Βλέπουμε στελέχη σε τράπεζες, γυναίκες, και μάλιστα σε πολύ μεγάλες βαθμίδες. Στην ηγεσία των τραπεζών υπάρχει ίσως ένα ζήτημα. Εδώ όμως με την Τράπεζα Πειραιώς και το πρόγραμμα Equal, νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια διαφορετική, η οποία ξεκινά από κάτω πηγαίνοντας προς τα πάνω. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έτσι απλώνεται σε πολύ μεγαλύτερες μερίδες του πληθυσμού. Θέλω λοιπόν να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το πρόγραμμα, για τη στόχευσή του, και μετά θα πάμε και στον κύριο Νικολετάκη, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ να στηθεί και να διαχυθεί στην κοινωνία, να διαχυθεί με ένα σωστό τρόπο, ώστε να μπορεί να δουλέψει, να έχει ρίζες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Θα ήθελα, σε σχέση με την προηγούμενη σας ερώτηση, πολύ γρήγορα να ξεκινήσω από το
ποιο είναι το αύριο που οραματιζόμαστε. Γιατί στην Τράπεζα Πειραιώς αυτό το οποίο είναι και ο τρόπος που το επικοινωνούμε το πρόγραμμα Equal, η κοινωνία ισότιμων ανθρώπων, είναι ψηλά στην προτεραιότητά μας, είναι από τις πιο υψηλές στρατηγικές προτεραιότητες. Γιατί πάντοτε πρέπει να εστιάζουμε σε αυτό που θέλουμε να είναι το αύριο, για να μην χάνουμε τον προσανατολισμό. Άρα το πρώτο πράγμα το οποίο είναι σημαντικό και το οποίο γίνεται στην Ελλάδα είναι να αναγνωρίσουμε ότι οι ανισότητες είναι εδώ, είναι υπαρκτές και πρέπει να ανοίξουμε το διάλογο και τη συζήτηση αυτή. Στην Τράπεζα Πειραιώς, λοιπόν, πιστέψαμε πάρα πολύ σε αυτό το σκοπό και σε αυτό το αύριο. Και εργαστήκαμε πάρα πολύ εντατικά σε αυτό το πράγμα με την αμέριστη υποστήριξη και την δέσμευση της διοίκησης της τράπεζας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχεις από την κορυφή της τράπεζας αυτή την στήριξη σε αυτό που πας να κάνεις. Προσεγγίσαμε την λογική του προγράμματος Equal με πάρα πολύ μεγάλη μεθοδικότητα. Το πρώτο πράγμα που κάναμε είναι ότι δεσμευτήκαμε δημόσια. Είμαστε η μοναδική και παραμένουμε ελληνική τράπεζα η οποία υπέγραψε τις αρχές ενδυνάμωσης των γυναικών των Ηνωμένων Εθνών στο επίπεδο του Διευθύνοντος Συμβούλου μας. Είναι μια δημόσια δέσμευση από την οποία δεν μπορείς να ξεφύγεις πια. Πετύχαμε την ένταξη της Τράπεζας Πειραιώς στον δείκτη ισότητας των φύλων της Bloomberg. Παράλληλα, δημιουργώντας όλο αυτό το πλαίσιο των δεσμεύσεων, αναδεικνύοντάς τες, ρωτήσαμε εκεί έξω, την ίδια την κοινωνία, ποια είναι η προσδοκία, τι περιμένουν από μεγάλους οργανισμούς σαν κοινωνικούς εταίρους, ποιες είναι οι κοινωνικές παρεμβάσεις που λείπουν. Αφού γραστήκαμε δηλαδή τις ανάγκες, δεν θεωρήσαμε δεδομένο ότι εμείς κατανοούμε τις ανάγκες αυτές. Μαζέψαμε όλη αυτή την πληροφορία, μπήκαμε και κάναμε και εσωτερικά σε βάθος πολύ σημαντικές έρευνες και έτσι καταλήξαμε σε αυτό το πλέγμα των δράσεων. Το πρόγραμμα Equal είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής δουλειάς και μιας συλλογικής δράσης, γιατί κάτι το οποίο συνειδητοποίησαμε είναι ότι αυτό το οποίο ακούσαμε και σε προηγούμενα πάνελ και συμφωνούμε, πρέπει να λειτουργήσεις πολύ συλλογικά. Πρέπει όλοι οι φορείς, όλοι οι κοινωνικοί εταίροι που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, μεγάλοι οργανισμοί, μη κυβερνητικοί φορείς, εταιρείες που φέρνουν νέες τεχνολογίες και η νέα γενιά. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που εργαζόμαστε και συνεργαστήκαμε με τους 100 Meters και το Tipping Point, που είναι νέοι άνθρωποι. Είναι νέα παιδιά με πάρα πολύ όρεξη για δουλειά. Χτίσαμε λοιπόν το πρόγραμμα Equal, κάτω από το οποίο αρχικά, γιατί ακολουθούν και άλλες, σχεδιάσαμε τρεις δράσεις. Το Women Founders and Makers, Women Back to Work και Profession Has No Gender. Στοχεύουμε σε τρεις ομάδες, αν θέλετε, κοινωνικές. Στις γυναίκες οι οποίες σκέφτονται ή έχουν ιδρύσει τις επιχειρήσεις τους και επιθυμούν να τις εξελίξουν και να κάνουν το επόμενο βήμα. Στις γυναίκες οι οποίες έχουν διακόψει την καριέρα τους για οποιοδήποτε λόγο και επιθυμούν να ενταχθούν ξανά στην αγορά εργασίας. Και εδώ να πω ότι παρατηρείται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών, πάνω από 50%, έχει διακόψει την καριέρα του προκειμένου να φροντίσει την οικογένειά του. Και ένα 11% των γυναικών στην Ελλάδα δεν έχει εργαστεί καθόλου προκειμένου να μπορέσει να φροντίσει τα παιδιά. Άρα υπήρχε νόημα και ήταν πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε και την κατηγορία αυτή των γυναικών. Και επίσης, σε συνεργασία με την Αμαλία την Κωνσταντακοπούλου στο Tipping Point, πάμε ακριβώς σε αυτό που ανέφερε και η κυρία Βόζενμπεργκ προηγουμένως, στο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εν τη γενέση του. Μαζί με το Tipping Point ανοίγουμε το κεφάλαιο Profession Has No Gender, συζητάμε με τα παιδιά. Ο κύριος Μεγάλου ήταν ο πρώτος μέντορας ο οποίος άνοιξε τις εργασίες αυτές της δράσης. Το feedback που λάβαμε από τα παιδιά μετά από αυτή την κουβέντα μας συγκίνησε, διότι ακούσαμε αγόρια και κορίτσια να λένε ότι ξέρεις, δεν το έχω αντιληφθεί σωστά, πρέπει να προχωρήσω, μπορώ να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα και κακώς θεωρώ ότι το τι είμαι αγόρι ή κορίτσι ορίζει το ποιο είναι το επάγγελμα. Να πούμε εδώ, γιατί υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει τα προηγούμενα πάνελ, ότι αυτό έχει να κάνει με τα έμφυλα στερεότυπα στην εκπαίδευση. Ακριβώς. Οπότε θέλω να μου πείτε ένα-δύο λόγια, γιατί ήρθαν κάποιοι. Το να γυρίσεις πίσω στη δουλειά είναι εμφανές. Το να ενισχύσεις τη γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι εμφανές. Αλλά το τρίτο σκέλος, ναι, που μας πει, ναι, και ο κύριος Νικολετάκης 3-4 πράγματα, νομίζω ότι θέλει μία διευκρίνηση, γιατί δεν ήταν όλοι εδώ να ακούσουν τα προηγούμενα πάνελ. Τι ακριβώς κάνει η τράπεζα στα σχολεία. Στα σχολεία η τράπεζα φέρνει τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε επαφή
με μέντορες, πρότυπα, οι οποίοι δείχνουν στα παιδιά, άντρες και γυναίκες, το ότι η πορεία η επαγγελματική που θα ακολουθήσω δεν ορίζεται από το φύλο μου. Άρα τα παιδιά αυτά συνομιλούν μέσα από τη νέα τεχνολογία, την πλατφόρμα των 100 Mentors, συνομιλούν με τα σχολεία και μιλάνε με γυναίκες οι οποίες δουλεύουν στη NASA, με άντρες νοσηλευτές, με γυναίκες ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιρίστριες. Οπότε προσπαθούμε να καταργήσουμε αυτή την αντίληψη το ότι το επάγγελμα έχει φύλο. Αυτό το οποίο είχα βρει πολύ ενδιαφέρον σε κάποιες έρευνες που διαβάσαμε είναι ότι ρωτήθηκαν σε σχολεία αγόρια και κορίτσια ποια επαγγέλματα πιστεύουν ότι τους ταιριάζουν. Και τα ίδια τα αγόρια και τα ίδια τα κορίτσια, άμα βλέπατε την έρευνα, θεωρούν ότι εγώ ως κορίτσι, ναι, νομίζω μου ταιριάζει να γίνω νοσηλευτής, μου ταιριάζει να γίνω γιατρός, μου ταιριάζει να γίνω κοινωνική λειτουργός. Τα αγόρια από την άλλη διαλέγανε επαγγέλματα συνυφασμένα με αυτό το οποίο λέμε ως στερεοτυπική αντίληψη. Αυτό ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον γιατί δείχνει ότι τα ίδια τα παιδιά από μόνα τους αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και τον τοποθετούν με βάση αυτά τα στερεότυπα που αναπαράγονται. Κλείνοντας, να πω ότι η ανταπόκριση κατά την περίοδο των αιτήσεων, όταν ανοίξανε για 3 εβδομάδες, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Γιατί για 100 θέσεις στα προγράμματα της ενδυνάμωσης των γυναικών είχαμε πάνω από 1.000 αιτήσεις. Και για τα παιδιά, για τα σχολεία, στοχεύουμε σε 1.200 μαθητές να συζητήσουν και οι αιτήσεις των σχολείων αντιπροσώπευαν τουλάχιστον 3.000 μαθητές. Οπότε αυτό δείχνει ότι η ανάγκη είναι εκεί. Διαβάσαμε την αγορά σωστά, την ανάγκη. Θα συνεχίσετε το πρόγραμμα για να συμπεριλάβετε περισσότερους, φαντάζομαι. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί. Έχουμε πάρα πολλά τα οποία θα έρθουμε να κάνουμε. Θα χτίσουμε πάνω σε αυτά. Η παρέμβαση θέλουμε να έχει πραγματικά έτσι μια εξελικτική πορεία. Και δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Και τελειώνοντας, να πω, δουλέψαμε με τις ομάδες μας, με τους συνεργάτες μας. Είμαστε ένας μεγάλος οργανισμός. Πάρα πολύ γρήγορα. Όλα αυτά στηθήκαν σε 4 μήνες. Πολύ, πολύ γρήγορα. Που δείχνει τη δέσμευση, τη μεθοδικότητα, τη σκληρή δουλειά και το πιστέψαμε. Πάμε να δούμε και ποιος σας βοήθησε όμως τώρα. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε λίγο για σας, για την startup Παύλα εταιρεία. Πώς ξεκινήσατε και από τη δική σας σκοπιά, πριν μας αναφέρετε λίγο τα πιο προσωπικά, πού νομίζετε ότι βρισκόμαστε σήμερα και γιατί ρωτώ εσάς. Και γιατί ερχόσαστε σε επαφή με χιλιάδες σχολεία και μαθητές, και όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά ανοίγουν πολλές οθόνες μπροστά σας, έχετε μια καλλιδοσκοπική αίσθηση των πραγμάτων. Επίσης όμως ερχόσαστε σε επαφή και με αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους, που ο καθένας από τον τομέα του εισφέρει κάτι στο να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα στερεότυπα, να μην είμαστε υποζύγια των στερεοτύπων πια. Οπότε θέλω να μας πείτε πρώτον, πού νομίζετε ότι είμαστε, και δεύτερον, εσείς πώς στήσατε αυτή την startup που αγκαλιάζει τους πάντες και πραγματικά προσφέρει πάρα πολύ σε αυτό που συζητάμε σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόσκληση εδώ και βέβαια για τα πάρα πολύ ωραία λόγια που ακούσαμε και για τα προγράμματα που τρέχουμε με την τράπεζα. Ξεκινάω λίγο ως προς το ότι το ξεκινήσαμε και εγώ προσωπικά γιατί οι ίδιοι όταν μεγαλώναμε σε χωριά πόλης της κομοπόλης της επαρχίας κυρίως. Νομίζω και η Αμαλία έχει να πει πολλά γι' αυτό. Είχαμε πάρα πολύ περιορισμένο δίκτυο ανθρώπων στους οποίους θα μπορούσαμε να δράσουμε ως μέντορές μας. Έτσι νομίζω ότι προσωπικά εγώ στάθηκα πάρα πολύ τυχερός να έχω σε κάθε στάση από μια κομόπολη 5.000 ανθρώπων στην Κρήτη, μετά στο Ηράκλειο, μετά στην Αθήνα, μετά στην Αμερική. Κάθε στάση υπήρχαν άνθρωποι που έδρασαν ως μέντορες, αλλά θεωρώ ότι αυτό ήταν τύχη συν το ότι είμαι ένας χαρακτήρας ο οποίος θα κάτσει να μιλήσει με τον κόσμο, θα συνάψει σχέσεις και είναι κάτι το οποίο το έχω. Το 95% των ανθρώπων δεν έχουν αυτή την ευκαιρία, το λέω σχηματικά, και θέλαμε να κάνουμε με την τεχνολογία, να το κάνουμε εύκολο, να έρθει σε επαφή με ανθρώπους πρότυπα, τους οποίους φυσιολογικά δεν θα μπορούσες να συναντήσεις. Αυτό, κύριε Νικολετάκη, για πείτε μου. Η τεχνολογία, λοιπόν, δεν κάνει τίποτα άλλο, δεν είναι πανάκια. Κάνει, ουσιαστικά, προβάλλει τις προθέσεις των ανθρώπων, όπως
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτή την εισαγωγή. Πραγματικά θεωρώ ότι το γεγονός ότι αναφερθήκατε, κυρία Ζαχαρέ, Νάνση, αν μου επιτρέπεις, με τόση θέρμη, ακριβώς με την ίδια θέρμη με την οποία έχετε αγκαλιάσει τα προγράμματα, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Βρίσκουμε συνεργάτες, όπως εν προκειμένου η Τράπεζα Πειραιός, και χτίζουμε προγράμματα στα οποία αυτό που κάνει η δικιά μας η πλατφόρμα είναι μια εφαρμογή στο κινητό, είναι μια mentoring πλατφόρμα. Έχουμε γίνει γνωστοί ως η εφαρμογή η οποία φέρνει σε επαφή ανθρώπους οι οποίοι είναι μαθητές, σπουδαστές ή στην προκειμένη περίπτωση γυναίκες οι οποίες θέλουν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας ή θέλουν να ξεκινήσουν ή να μεγαλώσουν τις επιχειρήσεις τους και θέλουν να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπάρξει σε αυτή τη θέση. Οι μέντορες δηλαδή είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι they have been there, done that που λένε. Οπότε, κάνετε ένα προξενιό για να καταλάβω. Πάρα πολύ σωστά. Δεν μας το έχουν ξαναπεί αυτό. Θα το υιοθετήσω. Γίνεται ένα προξενιό, αρχικά είναι ένα αλγοριθμικό προξενιό σε σχέση με τις ταυτότητες των αναγκών από την πλευρά των mentees, των γυναικών στην προκειμένη περίπτωση ή των μαθητών στην περίπτωση των σχολείων και από την άλλη πλευρά τον προφίλ των μεντόρων. Φτιάχνουμε κοινότητες μεντόρων οι οποίοι μπορούν να δράσουν ακριβώς σε δύο επίπεδα. Ένα, να μεταφέρουν την εμπειρία και τη γνώση τους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μεταβαίνει σε ένα στάδιο επόμενο. Και το δεύτερο είναι κάτι το οποίο το κάνουμε, είναι μια δική μας καινοτομία και ερευνητικά το τρέχουμε και στο Στάνφορντ, στο Πανεπιστήμιο με την ομάδα μας, που έχει να κάνει με την βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η παράσταση από τη μία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να έχεις ανθρώπους πρότυπα που σου μιλάνε, είναι όμως μπορεί να είναι προσωρινό. Δηλαδή μιλάμε σήμερα και σε τρεις εβδομάδες μπορεί να έχω ξεχάσει ότι μιλήσαμε. Η βελτίωση των δεξιοτήτων είναι κάτι μόνιμο. Οπότε εμείς εστιάζουμε σε αυτό το κομμάτι και με την τράπεζα έχουμε χτίσει τα δύο προγράμματα, Women Founders and Makers, στο οποίο νομίζω αφορά και περισσότερο τον πληθυσμό που αναφέρθηκε η Μαριλένα, πάλι αν μου επιτρέψει τον ενικό. Και βέβαια το πολύ σημαντικό Women Back to Work, το οποίο έχει να κάνει με τις γυναίκες οι οποίες θέλουν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Δώσαμε μια προτεραιότητα με βέβαια, θα έλεγα, προσταγή της τράπεζας στις γυναίκες οι οποίες με λόγους όπως η μητρότητα εστιάσαμε σε αυτές τις γυναίκες που εγκαταλείψανε και ειδικά κατά τη διάρκεια του κορονοϊού θέλω να πω ότι οι γυναίκες κρατήσαν το σπίτι, τα παιδιά τα οποία κάνανε από το σπίτι το σχολείο, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά όσοι έχουμε παιδιά στο περιβάλλον μας. Και νομίζω αυτό βέβαια επηρέασε πάρα πολύ το πώς συνεχίσανε ή όχι στην αγορά εργασίας. Οπότε, να κλείσω εδώ πέρα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και η τεχνολογία να έχει ένα ρόλο που σύνδεσης, αλλά οι προθέσεις πάντα ξεκινάνε από ανθρώπους. Θέλω να ξαναγυρίσω στην κυρία Κουίδου και να πούμε λίγο για αυτή τη φοβερή πρωτοβουλία, το καφέ Φεμινίνο, που πραγματικά θα μας ταξιδέψει σε μια άλλη ήπειρο και θα δούμε εκεί τι κάνουν οι γυναίκες, σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από αυτές για τις οποίες μιλάμε εμείς σήμερα εδώ. Και θα ήθελα να την παρακαλέσω μέσα στην απάντησή της να μας πει και διάφορες ιστορίες πρακτικές, τι έχει γίνει και πώς άλλαξαν ζωές γυναικών που έχει δει η ίδια μέσα από την εμπειρία της. Καταρχάς, τι είναι το καφέ Φεμινίνο? Λοιπόν, το καφέ Φεμινίνο είναι ένα ίδρυμα. Ένα ίδρυμα αμερικάνικο, το οποίο έχει κατορθώσει και έχει συνενώσει τις γυναίκες σε 9 καφεπαραγωγικές χώρες, σε μορφή κοπερατίβε. Λοιπόν, τι κάνει, χρηματοδοτώντας τις κοπερατίβες και εκπαιδεύοντας αυτές τις γυναίκες, μετά ουσιαστικά πουλάει παγκόσμια το καφέ στην πράσινη μορφή, σε βιομηχανίες που θα το ψήσουν και θα το προσφέρουν τέλος πάνω στο καταναλωτή. Αποκλειστικά παραχθείς από γυναίκες ο καφές αυτός. Αποκλειστικά. Άρα όλες οι κοπερατίβες, μάλλον όλες οι παραγωγοί που συμμετέχουν είναι γυναίκες. Είτε έχουν
κομμάτι της γης τους ανήκει, είτε έχουν το management, ένα από τα δύο. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό, διότι αν σκεφτεί κανείς ότι οι συστηματικές καλλιέργειες του καφέ είχαν ξεκινήσει τον 15ο αιώνα και ότι οι γυναίκες κάνανε πάντα 90% του fieldwork και 70% όλων της επεξεργασίας και δεν υπήρχε πουθενά η παρουσία τους προς τα έξω, ούτε αμείβονταν καν ποτέ για αυτές τις εργασίες. Είναι κάτι τρομερά. Είναι μια επαναστατική δικαίωση, θα λέγαμε. Μιλάμε για ένα κλάδο που είναι περίπου 470 δισεκατομμύρια το χρόνο, έτσι. Κάθε μέρα καταναλώνονται ανά τον κόσμο 2,25 δις κούπες καφέ. Και οι γυναίκες που κάνουν το 90% της εργασίας εκεί έξω, δεν υπήρχαν πουθενά, δεν ακούγονταν πουθενά. Άρα το καφέ φεμινίνο στην Ερυθρέα, τι λοιπόν, είναι? Λοιπόν, το καφέ φεμινίνο στην Ερυθρέα, όταν ανακαλύψαμε όλο αυτό και βεβαίως ήμασταν, πραγματικά ήταν πολύ σημαντική ανακάλυψη για μας, πήγαμε στο Ίδρυμα και τους είπαμε, ξέρετε, εμείς έχουμε ένα όνειρο, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε αυτή την ιδέα και στον καταναλωτή απευθείας. Δηλαδή, να το πάμε ένα βήμα παρακάτω από τη χονδρική πώληση, να μπούμε στο retail, στη λιανική πώληση. Άρα, είδαμε την κατανάλωση, αυτή την καθημερινή, την συνήθεια του ανθρώπου να πίνει καφέ, ως ένα όχημα για να δημιουργήσουμε, να αλλάξουμε τις συνειδήσεις. Πώς έχει πάει μέχρι στιγμής? Καταρχήν, να σας πω ότι ήταν τρομερά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι δεχτήκανε να μας δώσουν τα δικαιώματα, διότι είχαν ήδη αρνηθεί, ας πούμε, σε δύο κολοσσούς στο κομμάτι το εμπορικό. Άρα ήταν πρώτο πολύ, πολύ ευχάριστο αυτό. Πάει πολύ καλά. Ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει, γιατί νομίζω ότι μέσα σε όλους μας υπάρχει ανάγκη να κάνουμε το καλό. Οπότε, αν συνδυαστεί αυτό και με ένα ποιοτικό προϊόν, δεν έχει λόγο άλλος να μην το ακολουθήσει. Δεν έχει λόγο να μην έρθει να το πάρει. Και τώρα σιγά-σιγά, πώς το λένε, αρχίζουμε και να πτήσουμε το δίκτυό μας και σε άλλα καταστήματα. Να ευχηθούμε να έχουμε παντού και στα νότια προάστια καφέ φεμινινό. Το ελπίζω σύντομα. Θα ήθελα να ρωτήσω και τη κυρία Ζαχαριάδου, αλλά και τον κύριο Νικολετάκη, να μας πούν και οι ίδιοι από τη δική τους πορεία, παρότι το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ φρέσκο. Όμως, όταν είδατε τις υποψηφιότητες και όταν είδατε τα βιογραφικά και τη λαχτάρα που υπήρχε, σίγουρα καταλάβατε ιστορίες ανθρώπων από πίσω. Και θέλω να μου πείτε ο καθένας πολύ γρήγορα, σχεδόν σε ρυθμό ραπ, ναι. Μια ιστορία. Θα σας πω, προσωπικά εγώ αυτό το οποίο έχω συνειδητοποιήσει είναι ότι μπορεί να δώσεις σε μια γυναίκα στη φαρέτρα της πάρα πολλά εργαλεία. Εκπαίδευση, καθοδήγηση, δικτύωση και χρηματοδοτικά εργαλεία και πρόσβαση. Ένα πράγμα το οποίο νομίζω είναι η σημαντικότερη αφετηρία είναι να το πιστέψει η ίδια ότι πρέπει να κάνει αυτό το επόμενο βήμα. Παρακολουθώντας λοιπόν κάποια sessions εκπαιδευτικά, αυτό το οποίο με συγκίνησε ήταν το ότι είδα γυναίκες να πιστεύουν, να αποκτούν την πίστη και την αυτοπεποίθηση ότι θα τα καταφέρουν, ακριβώς όντας μέσα σε ένα περιβάλλον που τους προσφέρει πάρα πολλά πράγματα για να προχωρήσουν και με καμάρι και μεράκι να μας μιλάνε για αυτά τα οποία θα κάνουν. Εμένα αυτό με συγκίνησε και νιώθω περήφανη που και σαν εργαζόμενη στην τράπεζα και ως γυναίκα. Και θα δούμε και στο μέλλον, νομίζω, αν ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα, θα έχουμε φοβερά πράγματα να πούμε. Βεβαίως, γιατί είναι. Κύριε Νικολετάκη, έχετε ένα λεπτό να μας πείτε ένα παράδειγμα. Τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα νομίζω έρχονται από την επαρχία. Έχουμε γυναίκες οι οποίες είναι παραγωγή, ας πούμε, λαδιού ή πρώτης ύλης και ουσιαστικά μπαίνουν στη διαδικασία της τυποποίησης. Άρα αυτές οι γυναίκες έχουν το προϊόν, το φτιάχνουν με μεράκι χρόνια, γνωρίζουν τον τόπο τους και αξιοποιούν και συνεργασίες μέσα από την κοινωνία τους, αλλά λείπουν κάποιες κάθετες και οριζόντιες δεξιότητες. Είναι πάρα πολύ ευτυχείς που βρίσκονται στο πρόγραμμα, ήταν πολύ απαιτητικό για τις ίδιες να μπουν και ουσιαστικά καλύπτουν δεξιότητες που έχουν να κάνουν για το πώς τυποποιούν αυτή την πρώτη ύλη και πώς την εξάγουν, πώς την πουλάνε, πώς την κάνουν market, πώς την κάνουν pricing.
Νομίζω αυτές είναι πολύ βασικές δεξιότητες και τώρα έχουν την ευκαιρία και είναι πάρα πολύ ευγνώμονες. Είμαστε πολύ ευτυχείς που είμαστε μέρος του προγράμματος. Λοιπόν, νομίζω να ευχαριστήσω καταρχάς τους τρεις ομιλητές και να σας πω ότι νομίζω του χρόνου πρέπει να έρθουμε εδώ για ένα assessment, γιατί πιστεύω ότι γίνεται μια μεταμόρφωση μπροστά στα μάτια μας και το βλέπουμε παντού, και στη χρηματοδότηση και στην εκπαίδευση και στη startup και στα media, όπως είπαν οι φίλοι τα συνάδελφοι πριν. Να τους χειροκροτήσουμε, νομίζω τους αξίζει. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού για του χρόνου.